αλλά και ολόκληρου του κυπριακού λαού, εκφράζω την βαθύτατη ικανοποίηση για την εδώ παρουσία σας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την κυπριακή δημοκρατία. Φίλε κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να επαναλάβω πως σας καλωσορίζω με τα θερμότερα των αισθημάτων, ευχόμενος κάθε επιτυχία στην αποστολή που αναλάβατε σε μια εξίσου δύσκολη για την Ελλάδα περίοδο. Η επίσκεψή σας αποδεικνύει για ακόμα μια φορά το γνωστό αλλά και ειλικρινές σας ενδιαφέρον και την διαχρονική στήριξη της Ελλάδας προς το κυπριακό κράτος και ειδικότερα προς τον κυπριακό ελληνισμό. Κατά τη σημερινή συνάντηση είχαμε την ευκαιρία μέσα από ένα ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο να επαναβεβαιώσουμε πως οι δύο κυβερνήσεις στρατηγικό στόχο έχουν την επίλυση του κυπριακού προβλήματος το συντομότερο δυνατό. Μια λύση βέβαια που θα βασίζεται πάντοτε στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και στην διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συνόλου των νομίμων κατοίκων της χώρας στην βάση των συμφωνιών κορυφής του κοινού ανακοινοθέντος της 11ης Φεβρουαρίου του 2014 και αναρρύθμιτων αποφάσεων του ΟΗΕ που προβλέπουν βεβαίως σαν μορφή μετεξέλιξης του σημερινού κυπριακού κράτους την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με μια διεθνή προσωπικότητα, μια και μόνη κυριαρχία. Και μια και μόνη κυριαρχία, ναι. Συμφωνήσαμε σε θέματα συντονισμού των προσπάθειών μας για αντιμετώπιση των τελευταίων προκλήσεων της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου το συντομότερο δυνατό να επαναρχίσει ένας ουσιαστικός διάλογος ο οποίος θα δημιουργεί τις προοπτικές θετικής κατάληξης. Μέσα από τον διάλογο που είχαμε επαναβεβαιώθηκε η σταθερή και συνεπής θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού πως οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία περνούν μέσα από το Κυπριακό και πως η ελληνοτουρκική συνεργασία δεν μπορεί να συνυπάρξει με προκλήσεις και δημιουργία τετελεσμένων σε βάρος είτε της κυπριακής είτε της ελληνικής δημοκρατίας. Θέλουμε να πιστεύουμε πως τόσο η Τουρκία όσο και οι Τουρκοκύπροι συμπατριώτες μας θα συνειδητοποιήσουν πως ανάλογες κρίσεις που προκαλούνται ανέτια δεν διασφαλίζουν κανενός τα δικαιώματα, ιδιαίτερα όταν γίνονται προσχηματικά για τα αυτονόητα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επαναλάβω προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μου και προς την Τουρκία πως το αυτονόητο είναι πως οι υδατάνθρακες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου ανήκουν στο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι βεβαίως μετά την λύση τα έσοδα από την αποκλειστική εκμετάλλευση ή από την εκμετάλλευση θα είναι προς όφελος του συνόλου των νομίμων κατοίκων της Κύπρου. Η ενέργεια αποτελεί κατά την άποψή μας το ισχυρότερο κίνητρο που θα οδηγήσει σε μια συνολική επίλυση του Κυπριακού που δεν θα αφήνει νικητές και ηττημένους αλλά θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κυπριακού λαού Έλληνο-Κυπρίων και Τουρκοκυπρίων για δημιουργία ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Κοινή ήταν η θέση πως με τη συνεργασία και άλλων ευρωπαίων εταίρων επιδίωξη μας θα είναι η βελτίωση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που στις προτεραιότητες της θα έχει σαν στόχο πολιτικές ανάπτυξης όπως κατ' επανάληψη έχει δηλώσει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker. Κοινή εξάλλου ήταν η θέση μας πως πέραν από τις πολιτικές ανάπτυξης προκειμένου να επιτύχουμε την αντιμετώπιση των προβλημάτων των λαών μας απαραίτητη κρίνεται και η εφαρμογή των αναγκαίων για την κάθε χώρα μεταρρυθμιστικών πολιτικών.
Συμφωνήσαμε ακόμα στην καθιέρωση ενός συνεχούς διαλόγου προς περαιτέρω εμβάθυνση των άριστων μεταξύ μας σχέσεων, αλλά και ενίσχυσης του συντονισμού προς αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Φίλε κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στη δύσκολη αποστολή σας και βεβαίως προσδοκώ στην μεταξύ μας άριστη και στενότατη συνεργασία. Καλωσορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο, τον Νίκο Αναστασιάδη, για την υποδοχή του και για τα ζεστά του λόγια, για τις ευχές και την υποστήριξη στο δύσκολο έργο που μόλις μας ανέθεσε ο ελληνικός λαός. Και θέλω να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο που επέλεξα το πρώτο μου επίσημο ταξίδι μετά την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης, το πρώτο μου επίσημο ταξίδι ως Πρωθυπουργού, να γίνει στην Κύπρο. Στην Κύπρο, με την οποία μας δένει τόσο η λαμπρή κοινή μας ιστορία, όσο όμως θέλω να πιστεύω και ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Ένα κοινό μέλλον, ευρωπαϊκό και μεσογειακό, με πολύ σημαντικές δυνατότητες. Διότι παρά την οικονομική κρίση, η οποία έχει επιβαρύνει Έλληνες και Κυπρίους με θυσίες άδικες τα τελευταία χρόνια, εν τούτης Ελλάδα και Κύπρος παραμένουν δύο σημαντικοί πυλώνες σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου. Με την παρουσία μου σήμερα εδώ θέλω να υπογραμμίσω προς κάθε κατεύθυνση το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και συντονισμού ελληνικής και κυπριακής κυβέρνησης, καθώς και τη σημασία που αποδίδουμε στις προσπάθειες της κυπριακής κυβέρνησης για την επίτευξη μιας λύσης βιώσιμης και δίκαιης στο κυπριακό πρόβλημα. Το κυπριακό πρόβλημα, αν θέλετε, αποτελεί τη λιδία λίθο τόσο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όσο όμως και για την πολυπόθητη εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή που σήμερα βρίσκεται σε μια περίοδο κρίσεων και μεγάλης έντασης. Υπ' αυτή την έννοια, είχαμε σήμερα την ευκαιρία με τον Πρόεδρο να ανταλλάξουμε σκέψεις και από κοινού να συνομολογήσουμε ότι θα εργαστούμε σκληρά σε ό,τι αφορά τη νέα ελληνική κυβέρνηση. Θα υποστηρίξουμε σταθερά τις προσπάθειες της κυπριακής δημοκρατίας για δίκαιη και βιώσιμη λύση στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επί τη βάση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με μία κυριαρχία, μία ηθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα. Μόλις ολοκληρώσαμε ουσιαστικές και γόνιμες συνομιλίες, οι οποίες επιβεβαίωσαν πλήρως τη συναντήληψή μας στον τομέα των διμερών μας σχέσεων. Επιβεβαίωσαν ότι Αθήνα και Λευκωσία βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος. Ήρθα στην Κύπρο και το γνωρίζω σε μια δύσκολη συγκυρία. Η παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της κυπριακής δημοκρατίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της με την έλευση του ερευνητικού σκάφους Μπαρμπαρός, θα το πω για μια ακόμα φορά, συνιστά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και υπονομεύει τις αναγκαίες συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Συνομιλίες που πρέπει να συνεχιστούν. Όμως για να συνεχιστούν χρειάζεται ο σεβασμός από την πλευρά της Τουρκίας στην αρχή της καλής γειτονίας και στο διεθνές δίκαιο. Όχι απειλές.
Η επανένωση της Κύπρου στο πλαίσιο μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, στο πλαίσιο της συνέχειας της κυπριακής δημοκρατίας και της ιδιότητάς της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ωφελήσει όλο τον κυπριακό λαό, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Θα επιτρέψει παράλληλα να ενισχυθεί ουσιαστικά η συνεργασία των χωρών της περιοχής, δίνοντας μια νέα προοπτική. Θα απελευθερώσει θετικές δυνάμεις. Θα δημιουργήσει νέα δεδομένα και μια νέα εποχή. Και για την Ελλάδα και για την Τουρκία, για την Κύπρο και τον κυπριακό λαό. Με αυτή την έννοια, για άλλη μια φορά δηλώνουμε σταθερά την υποστήριξή μας στις προσπάθειες της κυπριακής κυβέρνησης. Θέλω κλείνοντας να πω, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια νέα φάση διαπραγμάτευσης με τους εταίρους. Αυτή η διαπραγμάτευση γίνεται με όρους ισοτιμίας μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η ευτυχής κατάληξη αυτής της διαπραγμάτευσης θα είναι υποφελής όχι μόνο για τον ελληνικό και κυπριακό λαό, θα είναι υποφελής για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Υπ' αυτή την έννοια είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον Πρόεδρο, να ανταλλάξουμε σκέψεις και να επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά ότι και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθούν 4 ερωτήσεις, η πρώτη από το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αριστίδης Βικέτος από το Εθνικό Πρακτορείο. Κυρία Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε στην Κύπρο. Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, επειδή σας έχουμε συνέχεια κοντά μας, θα απευθύνω την ερώτησή μου μόνο στον κύριο Πρωθυπουργό. Κύριε Πρωθυπουργέ, επειδή το Κυπριακό συνδέεται από χρόνια με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, θέλω να σας ρωτήσω, εάν η κυβέρνησή σας θα τολμήσει αυτά που δεν τόλμησαν άλλες κυβερνήσεις, δηλαδή οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Κυπριακή Δημοκρατία και δικαίωμα στους μουσουλμάνους της Θράκης να εκλέγουν το μουφτί τους και δημιουργία τεμένους στην Αθήνα για να αφοπλίσετε και την Άγκυρα στο θέμα της επαναλειτουργίας της θεολογικής σχολής της Χάρτης. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας πω ότι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε το επόμενο διάστημα θα είναι βήματα προσεκτικά. Όπως γνωρίζετε, έχουμε μια νέα κυβέρνηση με διάθεση ριζοσπαστικών αλλαγών, αλλά όχι μια νέα κυβέρνηση η οποία θα θελήσει να κάνει βήματα στον αέρα χωρίς να έχει μελετήσει το τι θα επιφέρουν κάποιες επιλογές. Ως εκ τούτου θέλω να σας επισημάνω, για όσους εδώ στην Κύπρο δεν με ξέρετε καλά, πιστεύω ότι ριζοσπαστικό είναι αυτό που μπορεί να δώσει ασφάλεια, προοπτική και συνέχεια. Όταν θες να κάνεις μια τομή, πρέπει να έχεις εξασφαλίσει την συνέχεια μετά από αυτήν την τομή. Και η νέα ελληνική κυβέρνηση είναι αυτό ακριβώς. Είναι τομή και συνέχεια. Διεκδίκηση με ασφάλεια μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε όλα λοιπόν τα ζητήματα που θέσατε, θέλω να σας πω ότι σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας ότι είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία η πρωτοβουλία των κινήσεων για την επίλυση του Κυπριακού, η ελληνική κυβέρνηση θα στηρίξει στεναρά τις αποφάσεις της Κυπριακής κυβέρνησης, της εκλεγμένης δηλαδή κυβέρνησης του Κυπριακού λαού. Η επόμενη ερώτηση από το ραδιοφωνικό είναι η Μαγκή. Στέλλα Μιχαήλ, το όνομά μου. Θα ήθελα να απευθυνθώ πρωτίστως στον κύριο Τσίπρα και να ρωτήσω κατά πόσον υπάρχει μια λύση για να αφηρηθείτε αν αντιμετωπίσετε άρνηση των δανειστών της χώρας σας σε αυτήν την νέα συμφωνία προεκλογών και για αρχή του Μολύου
Υπάρχουν αρκετές φωνές που έρχονται προς εσάς και σας ζητούν υλοποίηση των όσων έχει δεσμευτεί η Ελλάδα βάσει του μνημονίου. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν μελετάτε χειρισμό ακόμα και εκτός ευρώ. Είχε ακουστεί το περιβόητο Brexit από την νύχτα της εκλογής σας ακόμη. Μια τοποθέτηση και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ακριβώς σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση θα αξιοποιήσει στο έπακρο την νοπή λαϊκή εντολή που έχει. Και είναι μια εντολή ισχυρής διαπραγμάτευσης και διεκδίκησης με ασφάλεια στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν περίμενα κι εγώ ότι θα υπήρξαν τόσο ισχυρές δυνάμεις που θα συνδράμουν στο έργο της νέας ελληνικής κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα διαφορετικό πλαίσιο, μια διαφορετική ρότα πλεύσης, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά όλη την Ευρώπη, διότι σήμερα η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση, όχι μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος. Η οικονομική κρίση είναι παρούσα, η στασιμότητα και ο αποπληθωρισμός είναι δύο μεγάλες παγίδες για όσους γνωρίζουν καλά τα οικονομικά. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να προχωρήσει σε γενναίες αποφάσεις ώστε να επιστρέψει η αναπτυξιακή ατζέντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η νέα κυβέρνηση που συγκροτήσαμε με τους συμμάχους μας ακριβώς αυτό σηματοδοτεί. Την ανάγκη για μια στροφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να επιστρέψει η ατζέντα της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής. Όσο δε αφορά τα τρόμολαγνικά σενάρια, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Και μιας και βρίσκομαι εδώ στην Κύπρο, θα ήθελα να επισημάνω. Η Κύπρος και η Ελλάδα δεν είναι απλά δύο μικρές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη δίχως Ελλάδα και Κύπρο είναι αμφότερες άκροτηριασμένες ως προς το νοτιοανατολικότερο άκρο τους, το άκρο που σήμερα όσο ποτέ άλλοτε πρέπει να είναι σταθερό και ασφαλές. Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικά περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή. Όσοι αυτό δεν το κατανοούν και κάνουν μονάχα οικονομικούς υπολογισμούς, πολύ σύντομα θα διαψευστούν. Διότι καλοί οι οικονομολόγοι, αλλά στηριζόμενοι μονάχα σε αυτούς, κινδυνεύουμε να οδηγήσουμε την Ευρώπη σε μια μεγάλη καταστροφή. Χρειάζεται λοιπόν σύνεση, χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, χρειάζεται να επιστρέψει η λογική της συνεργασίας και της αλληλεγγύης ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη και είμαι βέβαιος ότι τα μηνύματα που πήραμε το τελευταίο διάστημα κατατείνουν ότι επιστρέφει η λογική, η σύνεση και η συνεργασία ως βασικές αρχές για την κοινή ευρωπαϊκή μας πορεία. Έχω ήδη δηλώσει ότι από κοινού θα εργαστούμε και με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εταίρους οι οποίοι έχουν τις αυτές απόψεις, δηλαδή πως πρέπει να δοθεί έμφαση στα θέματα ανάπτυξης, κάτι το οποίο βεβαίως καλλιεργείται από προσφάτως και ιδιαίτερα στις εκλογές κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών, μέσα στο πρόγραμμα του Jean-Claude Juncker ήταν και η ανάγκη δημιουργία συνθήκων ανάπτυξης, εξού και οι τελευταίες εξαγγελίες για την διάθεση 300 δισεκατομμυρίων. Θα πρέπει τώρα να δούμε, και ιδιαίτερα με το ισχυρή εντολή προς τη νέα ελληνική κυβέρνηση, πως η ομάδα κρατών που ασπάζεται την ανάγκη στροφής προς την ανάπτυξη να μετατρέψει την θεώρηση σε πράξη. Συνεπώς είμαστε στην ίδια γραμμή όσον αφορά την ανάγκη αλλαγών προς όφελος ευρύτερα των Ευρωπαίων πολιτών. Η τρίτη ερώτηση από το Μέγα Τάδος. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης. Υπάρχουν δηλώσεις, τοποθετήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων που αφήνουν πιθανότητες να αντικατασταθεί η Τρόικα
η Τρόικα που έχουμε γνωρίσει, από πρόσωπα, εποπτεία, με θεσμική νομιμοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, με από ένα άλλο όργανο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι είμαστε κοντά σε μια τέτοια επιλογή, αν έχει οριμάσει η ιδέα στην Ευρώπη να αντικατασταθεί ή να καταργηθεί η εποπτεία από την Τρόικα. Και βεβαίως προς τον Κύπριο Πρόεδρο θα ήθελα να τοποθετηθεί, επειδή και η Κύπρος είναι υπό την ασφυκτική κηδεμονία ενός ανάλογου οργάνου με συνέπειες για τους πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε το νομοσχέδιο για την εκποίηση της πρώτης κατοικίας. Αν νομίζετε ότι μια τέτοια μεταβολή με αφετηρία την Αθήνα θα διευκολύνει την κυπριακή κυβέρνηση και αν σκοπεύετε ότι να πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες που να ενισχύσουν την αλλαγή πολιτικής στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ξεκινήσω. Πιστεύω ότι είναι μια όριμη και αναγκαία για την Ευρώπη εξέλιξη. Όριμη διότι από την περίοδο που διεξήχθη η έρευνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχεδόν άπαντες θεσμικοί παράγοντες στην Ευρώπη έχουν παραδεχθεί ότι αυτός ο μηχανισμός δεν έχει την δημοκρατική θεσμική νομιμοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναγκαία διότι σήμερα περισσότερο από ποτέ η Ευρώπη έχει ανάγκη από ανάσες. Βεβαίως από συνεννόηση, από κοινά βήματα, συμφωνία στις βασικές μας αρχές και στις βασικές θεμελιακές μας δεσμεύσεις, σε όλα όσα μας δεσμεύουν και αποτελούν αποφάσεις ιδρυτικές των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει όμως ανάγκη από περαιτέρω περιορισμό στην ανάσα, την αναγκαία, την αναπνοή που πρέπει να πάρουν οι λαοί και οι οικονομίες για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην ανάπτυξη, για να μπορέσουν να αφήσουν πίσω μια τετραετία αναποτελεσματικών επιλογών σε όλα τα επίπεδα. Από αυτή την έννοια θεωρώ ότι αυτή η όριμη και αναγκαία εξέλιξη στο βαθμό που επιβεβαιωθεί θα είναι μια πολύ καλή αρχή. Ένα σημαντικό θεσμικό θετικό βήμα όχι μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά για όλη την Ευρώπη. Δεν έχω πού να διαφωνήσω. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι και εμείς πιστεύουμε πως κάθε θεσμική αλλαγή προς το καλύτερο, ιδιαίτερα νομιμοποιημένη, κάτι το οποίο φαίνεται να σπάζονται αρκετές χώρες σήμερα, θα είναι προς όφελος και βεβαίως της Κύπρου, ιδιαίτερα θα έλεγα των χωρών που βρίσκονται σε πρόγραμμα. Η τελευταία ερώτηση από το Κυπέλλιο. Μαρία Κονιώτου, η ερώτησή μου προς τον κύριο Τσίπρα είναι αν υφίσταται θέμα ή αν εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιου δανείου από τη Ρωσία προς την Ελλάδα και επίσης ήθελα να ρωτήσω αν συζητήθηκε το θέμα των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του συντονισμού των δύο χωρών. Πρέπει να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μια ουσιαστική διαβούλευση και διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και με όσους έχουν δανείσει τη χώρα μας και η χώρα έχει υποχρεώσεις προς αυτούς. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία έτερη σκέψη στο τραπέζι. Πρώτος μας και αποκλειστικός στόχος είναι να καταλήξουμε σε μια αμοιβαίως αποδεχτή και επωφελή λύση στα θέματα που αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά, στα θέματα της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, να σας πω ότι συζητήσαμε με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη την ανάγκη να υπάρξει μια συντονισμένη στάση των δύο κυβερνήσεων στα ευρωπαϊκά φόρα, προκειμένου να υπάρξει αναγκαία γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Ρωσία. Προκειμένου να διεκδικήσουμε αυτό που είναι επωφελές για τους λαούς μας, αλλά και για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Διότι η συνέχεια της έντασης, η μετεξέλιξη ενός πολέμου σε οικονομικό πόλεμο, δεν μπορεί να έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα για τους ευρωπαϊκούς λαούς. Υπ' αυτή την έννοια, Ελλάδα και Κύπρος μπορεί να γίνουν γέφυρα ειρήνης και συνεργασίας και ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία. Έχουμε συμφωνήσει ότι η συμφωνία του Μίνσκ και τα διπλωματικά μέσα
είναι αυτά που θα δώσουν, ο διπλωματικός διάλογος δηλαδή, είναι αυτά που θα δώσουν την απάντηση. Έχουμε ακόμα συμφωνήσει πως μαζί με άλλα κράτη που έχουν τις ίδιες απόψεις θα συνεργαστούμε έτσι ώστε τουλάχιστον η πολιτική της διπλωματίας να υπερισχύσει της πολιτικής των κυρώσεων. Κυρώσεις οι οποίες δεν αναφέρονται μόνο στην χώρα που επιβάλλονται, αλλά κατά αντίστροφο μέτρηση έχουν συνέπειες και εις όσους τις επιβάλλουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το μήνυμά μας προς τον κυπριακό λαό, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, είναι μήνυμα ενότητας και συνεργασίας. Και μέσα από την ενότητα και τη συνεργασία μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ειρήνη, την προκοπή για αυτόν τον πονεμένο τόπο. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι δηλώσεις.